Το δεύτερο το σκορ Ολυμπιακός στην Τούμπα, όταν από το σου του Τζόρτζεβιτς ο Χωρίκο βρήκε την ευκαιρία, μπήκε στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ και άνοιξε το σκορ με όμορφο τρόπο. 0-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό, που στο 24 παραλίγο να δεχτεί την ισοφάριση, αλλά ο Λευθερόπουλος μπλόκαρε την προσπάθεια που έκανε ο Φραντζέσκος. Άλλη μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό θα έρθει ο Γιαννακόπουλος στο 34, που σούταρε out και το 0-1 θα παραμείνει. Δεύτερο ημίχρονο, το σουτ Γιαννακόπουλο, ο Ολυμπιακός θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία στο δοκάρι αυτό να κάνει το 0-2 και το ίδιο συνέβη και στην προσπάθεια του Πουρσανίδη που έδειξε με τα πόδια ο Μιχόπουλος. Ο ΠΑΟΚ που είχε μπει δυνατά στην επανάληψη έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 50 με το φάουλ αυτό του Φραντζέσκου που έδειξε κόρνερ ο Λευθερόπουλος και ένα λεπτό αργότερα διώχνουν τον φύλακα του Ολυμπιακού και ο Νάγκβε θα πιάσει ένα πολύ καλό σουτ που θα φύγει όμως out. 57ο λεπτό από το φάουλ του Φραντζέσκου θα διώξει ο Γιωργάτος, θα έρθει ο Σαμαράς να κάνει ένα σουτ και ο Βρύρας θα χάσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, έδιωξε σε κόρνερ με τα πόδια ο Ελευθερόπουλος. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει, από την προσπάθεια του Νάγκβε εδώ θα δημιουργηθεί μια σύγχυση στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Βρύρας θα παρεμβληθεί, τελικά δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα, θα βγάλει την μπάλα μόνο στο out. 72ο λεπτό είναι η φάση σουφάριση για τον ΠΑΟΚ όταν από την σέντρα εδώ του Βρύρα. Ο Μαυρογεννίδης δεν μπορεί και θα έρθει ο Φραντζέσκος με το δεξί μάλιστα να κάνει το 1-1 για τον ΠΑΟΚ. 6 λεπτά αργότερα η παλιά για τον Κόκκιτς που δεν ήταν offside. Θα παρεμβληθεί ο Κατσιαμπής. Ο Παπαπέτρου θα δει πέναλτι σε αυτή τη φάση. Όπως θα δούμε στο replay, ο Κατσιαμπής πατάει την μπάλα. Ίσως ο Παπαπέτρου να θεώρησε ότι ο Κατσιαμπής τράβηξε από τη φανέλα τον Κόκκιτς. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Γιωργάτος, έκανε το 1-2 για τον Ολυμπιακό. Και με την σέντρα σχεδόν από ένα φάουλ του Φραντζέσκου θα έρθει ο Βελής να ισοφαρίσει σε 2-2. Όμως εδώ ο διαιτής θα ακυρώσει τον γκολ, θεώρησε με την υπόδειξη του επόπτη ότι ο Βελής έβαλε το χέρι του. Θα ακολουθήσουν έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και συνέχεια οι διαιτητές θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν και μάλιστα μέσα σε βροχή από αντικείμενα. Ήταν το οριστικό τέλος του αγώνα αυτού. Ο Πουρσανίδης για τον Καραπιάλη. Καλή προσπάθεια από τον Καραπιάλη. Ο Φορίκου, πάλι ο Καραπιάλης. Πρόλαβε ο Τάκολα, πολύ θετική επέμβαση από τον Ιταλό αμυντικό. Ο Τζόρτζεβιτς ένα σουτ πάνω στον Φορίκου, αυτό σε θέση γκολ, 1-0 Ολυμπιακός. 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Φορίκου, όπως και πέρσι στον αγώνα της Τούμπας, ανοίγει το σκορ. Έβδομο λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ 1-0 στην Τούμπα. Ο Φορίκου εδώ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν είχε πρόβλημα από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον Μιχόπουλο. Θα δούμε και πάλι τη φάση. Σε αυτό το σουτ του Τζόρτζεβιτς, εδώ ο Φορίκου έκανε το κοντρόλ και ακριβώς από το σημείο του πέναλτι πλάσαρε με όλη την άνεση τον Μιχόπουλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-1 στην Τούμπα. Δεν υπήρχε τίποτα. Ο Αλεξάνδρης τώρα για τον Ολυμπιακό. Μπαλιά για τον Τζόρτζεβιτς. Πολύ επικίνδυνη μπαλιά ο Τζόρτζεβιτς για τον Γιαννακόπουλο και η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Το σουτ, μπάλα στο ρυθμί και το replay. Και στην εξέλιξη η επίθεση του Ολυμπιακού. Σουτ από τον Γιαννακόπουλο στο οριζόντιο. Βγαίνει ο Προυσανίδης μπροστά από τον Ζαφυρίου. Συνεχίζει ο Προυσανίδης την προσπάθειά του. Ο Μιχόπουλος με τα πόδια, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ατομική προσπάθεια του Πουρσανίδη που απέφυγε και τον Τάκολα πάνω στον Μιχόπουλο. Ο Βρύζας. Σέντρα για τον Βελί, το σουτ και 1-1. Γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Ο Πάκης ο παλιά από τον Πασαλή για τον Γκόγκιτς που φεύγει μόνος του. Ο Γιωργάτος εκτελεί. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός παίρνει πάλι το προβάδισμα. 10 λεπτά πριν από το τέλος. Γιωργάτος. 1-2. Εκτέλεση πέναλτι. Ο Τουρσουνίδης σε πρώτο πλάνο πίσω από τον πρώτο βοηθό διαιτή. Εκτελεί ο Γιωργάτος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο πέναλτι. Άλλη μια φορά η μπάλα στα δίχτυα. Στο replay που δίνει ο σκηνοθέτης και ακόμη μια φορά το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού με την εκτέλεση πέναλτι από τον Γρηγόρη Γιωργάτο. Ο Φραντζέσκος κεφαλιά και 2-2. 2-2. Ο Ελευθερόπουλος τώρα πηγαίνει στο διαιτή. Έχουμε και υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό διαιτή. Τώρα το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Εδώ πέφτουν όλοι πάνω του. Βλέπετε τι γίνεται. Ο Νάγκβε. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα μετά την εκτέλεση φάουλ από τον